Καλησπέρα. Καλησπέρα. Είσαστε εξαντλημένοι μόλις μετά την γενική πρόβα σας. Θα μας συστήσετε το έργο. Προφανώς η κυρία Ποζίδου που είναι και η συγγραφέας και σκηνοθέτης. Συγγραφέας, βαριά κουβέντα πολύ. Για πάντα μαζί, ακόμα ξανά. Έφερα το ξανά με το πάντα, που δεν συμβαίνουν αυτές οι δύο λέξεις ανταμόν, αλλά στην τέχνη συμβαίνουν τα πάντα. Αυτό έγινε γιατί είχε ανέβει πριν από ένα χρόνο στο Αμαλία η παράσταση. Και η άλλη εκδοχή είναι γιατί σε κάθε τέλος της σκηνής αναφέρεται «Θέλω να είμαστε για πάντα μαζί». Δηλαδή αναφέρεται 9 φορές, ξανά και ξανά. Δύο εκδοχές. Αν ξανά ανέβει του χρόνου πάλι, θα το πούμε για πάντα μαζί ξανά και ξανά. Θα μας συστήσεις λίγο και τους συνεργάτες σου. Οι συνεργάτες μου είναι η Ζωαντλίν, η Τσαμουσίδου, που πήγαν την κόρη μου, η Εύη Μανουέλη που κάνει την αδελφή μου, με τα ψυχιατρικά της, την ψυχιατρική νόσο, και ο σύζυγός μου, ο Άξιος Αποστολίδης. Να μου πεις λιγάκι και πότε ξεκίνησε αυτή η παράσταση, πότε ξεκίνησε μέσα σου ουσιαστικά, πότε, με ποιον τρόπο ξεκίνησες και άρχισε να το γράφεις, τι ήταν αυτά τα ερεθίσματα που πήρες. Η ιδέα πάντα υπήρχε μέσα μου, γιατί συναστραφόμουν με παντρεμένα ζευγάρια που ζούσαν όλη αυτή την κατάσταση και πολλές ατάκες είναι από αυτούς παρμένες. Το ψυχιατρικό νόσημα που στις μέρες μας και λόγω της κατάστασης σκεφτείτε στατιστικά και μόνο στα 3 άτομα το ένα πάσχει από κατάθλιψη, μονοκατάθλιψη κλπ. Κλπ. Και άνοια και αλτσχάιμερ και όλα αυτά. Υπήρχε μέσα μου αυτό και ορίμασε η στιγμή και μέσα σε μια διμηνία το έγραψα. Τα μηνύματα επίσης της υγείας, ένα ζευγάρι που προσπαθεί να κρύψει τα προβλήματά του, τα προβλήματα υγείας του, και αυτό το έχω δει. Γιατί μέσα στο πέρασμα του χρόνου, σε έναν ένα μοβείο, προσπαθεί, βλέπει ο ένας τον άλλον πολύ ανταγωνιστικά. Εγώ έχω καλή υγεία. Η γυναίκα πάντα χτυπάει στο σεξουαλικό κομμάτι ότι δεν συνεργώ όπως παλιά κλπ. Είναι αλήθειες, τις οποίες τις άκουγα καθημερινά και τις έβλεπα. Θα μου πει λέει τώρα και ο σύζυγος που ήταν και στο πρώτο έργο. Πώς βίωσες τις αλλαγές που έγιναν τώρα σε αυτή την δεύτερη εκδοχή? Νομίζω ότι αρχικά εφόσον έχουν αλλάξει οι τελεστές, έχει αλλάξει όλο. Για μας είναι, ασχέτως αν ήμασταν και πέρσι, για μας είναι κάτι νέο. Άλλες αντιδράσεις, άλλα ερεθίσματα, άλλα όλα. Και μπορώ να πω ότι ένιωσα λες και πήρα πρώτη φορά το κείμενο, παρά από το συγκεκριμένο κείμενο που πίστεψα την πρώτη στιγμή. Αλλά ένιωσα ότι μου έδωσε μόλι το ρόλο η κυρία Ποζίδου και ότι μπήκε κατευθείαν στο κείμενο σήμερα. Ναι. Εύη, εσύ είσαι το καινούργιο πρόσωπο στην ιστορία. Μια άλλη αδελφή, γιατί εγώ που είχα δει και την πρώτη εκδοχή ήταν διαφορετικά. Εδώ έχει και πολύ τραγούδι να προσθέσουμε. Γαλλόφωνο. Κυρίως. Ναι. Εντάξει, ξέρουμε ότι γνωρίζεις και τη γλώσσα. Ναι, αλλά είναι και του ρόλου μου η αιμονή με το Παρίσι. Εκεί έχει την αιμονή της. Για πες λιγάκι αυτό. Ο Ζαν και το Παρίσι είναι κάτι το οποίο προφανώς σε κατατρέχει είτε μέσα είτε έξω από το σπίτι. Ναι. Είναι... μπορεί μια φαντασίωση, μια αιμονή σίγουρα, ένας ανεκπλήρωτος έρωτας. Μία αρρωστημένη κατάσταση, κάτι στο οποίο κολλάμε και δεν μπορούμε να ξεφύγουμε και μας κατατρέχει. Όπως όλες οι μονές μας. Η Λίζα έχει ψυχιατρικά νοσήματα. Η Λίζα είσαι ο ρόλος. Ο ρόλος, ναι. Ο ρόλος μου. Η Λίζα είναι η αδερφή της Νίκης. Που λόγω των προβλημάτων της ασθενείας της χάνει τους φραγμούς,
Οπότε άμεσα δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα και δημιουργεί προβλήματα στο ζευγάρι. Καταρχήν με το που βλέπει τον... Τον γαμπρό. Τον κουνιάδο, κουνιάδο τον έχω γαμπρό, τον έχω. Γαμπρό, συγγνώμη, είναι ο άντρας αδερφής μου. Εκείνη τη στιγμή αναστατώνεται. Χάνει κάπου το τι ακριβώς είναι αυτός. Γιατί μια πιστεύει ότι είναι ο Μαρλόν Μπράντο, μια πιστεύει ότι είναι ο Ζαν μέσα της, μια πιστεύει ότι είναι ένας κοντός που το FBI τον έχει βάλει να παρακολουθεί, μια πιστεύει ότι είναι η πρώην σχέση της. Βέβαια μας δίνουν και στοιχεία ότι μπορεί και παλιά κάτι να υπήρχε, γιατί του αρέσει κανένα τον δύσκολο. Μια χαρά ανταποκρίνεται. Αλλά το κυρίως νόημα αυτού του ρόλου, νομίζω, τη δική μου προσέγγιση, ότι είναι οποιοσδήποτε εξωτερικός παράγοντας πώς μπορεί να επηρεάσει ένα ζευγάρι, έτσι, ένα ζευγάρι πώς μπορεί να επηρεαστεί από τρίτους και από δύσκολες γενικότερες συνθήκες. Δύσκολες, τι λέω, όπου είμαι από την πρώτη συγγνώμη. Δεν πειράζει, καλά τα μέσα. Από δύσκολες συνθήκες και δημιουργεί πολύ μεγάλες εντάσεις. Γιατί από τη μία εκεί τη φέρνει συνεχίζει να αδερφή σε δύσκολη θέση. Από τη μία τσατίζεται, θέλει να τη διώξει το σπίτι, από την άλλη την αγαπάει, από την άλλη μπαίνει και το ανταγωνιστικό στοιχείο μεταξύ τους ότι τη δική μου αδερφή που τόσο λατρεύει την Τζέρι και το οικονομικό στοιχείο, γιατί αυτή ήταν μια ακαδημαϊκός, ας πούμε, με καριέρα, με... Λοιπόν, τι άλλο, ναι. Νομίζω λοιπόν πως έχει να κάνει κυρίως με το πώς δημιουργεί προβλήματα ένας τρίτος άνθρωπος ή μια δύσκολη εξωτερική συνθήκη στο ζευγάρι. Και δεύτερον, η εποχή μας, αυτό που είπε και εξ αρχής, αυτές οι ασθένειες είναι η μάστιγα της εποχής μας. Και είναι πολύ δύσκολες. Δύσκολα αντιμετωπίζονται. Δύσκολα αντιμετωπίζονται. Και διαχειρίζονται μέσα στην οικογένεια. Και υπάρχουν πάντοτε τα ταμπού που δεν θέλεις να το πεις προς τα έξω, η αγωγή παραμένει πάντοτε μόνιμη. Και αυτό θέλουμε να μεταφέρουμε κιόλας, γιατί εγώ θέλω ο θεατής να έρθει και να δει τον δικό του άνθρωπο που έχει στο σπίτι με πάρα πολλά προβλήματα. Που ντρέπεται να τον δείξει ή να μιλήσει για εκείνον. Και επίσης να πούμε εδώ και για τα ταμπού που υπάρχουν. Δηλαδή, αν θα δούμε έναν άνθρωπο με ψυχιατρικό νόσημα, θα πει κάποιος, α, δεν είσαι ο τρελός. Χτυπιέται στον δρόμο. Όχι, δεν είναι τρελός. Όμως έχουμε συνηθίσει να χρησιμοποιούμε τέτοιες εκφράσεις. Το δείχνουμε και αυτό που λέει συνέχεια ο γαμπρός. Α, η τρελή, η αδερφή σου, η έτσι. Δεν είναι τρελός. Είναι ένας άρρωστος άνθρωπος. Και να το ακούσει ο θεατής αυτό. Γιατί εγώ θα χαρώ πάρα πολύ να ενοχληθεί από αυτό. Ακούγοντάς το. Γιατί το λέει. Μουμουλάκι, τρελή. Το λέει. Όταν το ακούει όμως, ενοχλείται πολλά πράγματα. Τα λέμε, τα περνάμε. Το θέατρο είναι ζωή. Έχουμε απέναντι μας τη ζωή. Και τα κακώς κείμενα, κακώς κείμενα εννοώ τα κακώς λεγόμενα, μας ενοχλεί όταν τα βλέπουμε και το θέατρο πάμε να δούμε κάτι. Αυτός είναι ο στόχος μου. Και κυρίως να δει ο καθένας δικούς του ανθρώπου, να μην νομίζει ότι είναι ο μοναδικός που αντιμετωπίζει ένα τέτοιο σοβαρό πρόβλημα στο σπίτι. Έκανες όμως και κάτι άλλο. Έβαλες πολύ χιούμορ σε αυτές τις σκηνές. Ναι. Για να σπάσεις λιγάκι την ένταση προφανώς. Μέσα από το κωμικό στοιχείο προσπαθώ να περάσω το δραματικό στοιχείο. Αυτές είναι αλλαγές μεταξύ κωμικού και δραματικού στοιχείου. Που το λατρεύω αυτό. Περνάς αυτό που θέλεις. Γιατί άμα ήταν τελείως κωμικό θα πήγαινε αλλού. Υπάρχει και έκφραση άλλωστε μέσα από το χιούμορ, λέγονται μεγαλύτερες αλήθειες. Και νομίζω ότι περνάει πιο μαλακά στον άλλον μέσα από το χιούμορ από ότι. Έτσι. Γκράβο που λέμε στεγνά. Την ευθεία οδό. Να πάμε λιγάκι στη διπλή ονομασία. Τζέρι Μάρθα, η οποία είναι η κόρη. Ζει εκτός Ελλάδας, όπως τα περισσότερα παιδιά. Προφανώς από εκεί ορμόμενη και εσύ έβαλες αυτή την. Υπάρχει αυτό, το φιλικό ζευγάρι που είχε άλλο όνομα βαφτιστικό
και τελείως διαφορετικό όνομα, σε διαφορετικό όνομα άκουγε. Εγώ θεωρούσα ότι τη λένε Τζέσικα, μια φίλη μου, την κόρη. Και μετά από χρόνια μαθαίνω ότι τη βαφτίσαν Μάρθα. υπάρχουν πολλά παρμένα αληθινά και συμβάντα. Πολλά αληθινά συμβάντα. Γιατί δεν ξέρω αν τα παιδιά το ξέρουν, εγώ δεν ζω από το θέατρο. Αν και το έχω σπουδάσει, είμαι νοσηλεύτρια, είμαι επαγγελματία υγεία. Και έχω μελετήσει πολύ την ψυχιατρική νόσο. Σε αυτά που αναφέρθηκε η Εύη, που δεν υπάρχουν φραγμοί, βλέπεις να ξεφτυλίζεται ένας ψυχιατρικός άρρωστος, να ξεγυμνώνεται. Δεν υπάρχουν κοινωνικές επιταγές. Το έχω δει πάρα πολύ αυτό. Να μιλήσει λίγο και η κόρη, η οποία έρχεται σε ένα περιβάλλον το οποίο προφανώς είναι αυτό που την έκανε να φύγει. Εντάξει, εγώ τη θεία την έζησα σε καλές εποχές, γνωρίζω για το πρόβλημά της, αλλά γενικά εγώ στην Τζέρι έβαλα λίγο το ότι λόγω ηλικίας δεν δίνει τόσο σημασία σε όλη αυτή την κατάσταση. Ναι. Πιο πολύ με ενδιαφέρει το ότι η μαμά μου και ο μπαμπάς μου είναι σε μια ένταση μονίμως και προσπαθώ λίγο να παίξω το συνδετικό κρίκο για να τους ενώνω πάντα. Και στο τέλος όλο αυτό είναι ένα σχέδιο και όλο το πώς ενώνονται ξανά, λόγω της Τζέρι τα έχει κάνει όλα έτσι. Να τα φέρει με ένα σχέδιό της, ώστε να καταφέρει να τους ενώσει. Ναι, γράμμα. Αυτό είναι και έτσι αλλιώς και η λύτρωση του τέλους, ουσιαστικά. Θα μας δώσετε κάποιες πληροφορίες σχετικά με το πότε ξεκινάτε, πόσο θα διαρκέσει, συνεργάτες, ήχος, φως, το ένα, το άλλο, όλα αυτά που γίνονται σε μια παραγωγή. Η παραγωγή. Πόσο θα ήθελα να είχα τον φωτιστή μου, τον μουσικό μου, τον ενδυματολόγο μου, να δω και αυτοί από τη δική του σκοπιά πώς ερμηνεύουν το κείμενό μου. Αλλά είναι οικονομικοί λόγοι που δεν μπορώ να το αποφευθώ. Γιατί για μένα, και ειδικά στο σύγχρονο θέατρο, παίζουν πολύ μεγαλύτερο ρόλο τα άλλα ερμηνευτικά σημεία της μουσικής, του ηχητικού γενικότερα περιβάλλοντος, που είδατε κάποια. Πολλά, όχι κάποια. Ναι, ήθελα πολλά περισσότερα, αλλά κοστίζονται πολλά περισσότερα. Νομίζω ότι είναι πιο δυνατά τα ερμηνευτικά σημεία της μουσικής, του ρούχου, το φως, πολύ σημαντικό. Είμαι περισσότερο της εικόνας, το σώμα του ηθοποιού, τα εξολεκτικά. Νομίζω είναι πιο ισχυρά στο να ερμηνεύσουν ένα κείμενο. Είμαι στο θέατρο Σοφούλη για 4 παραστάσεις. Σαββατοκύριακα, πρεμιέρα 17. 18 και την επόμενη μέρα Κυριακή. Με τη διαφορά ότι αλλάζουμε λίγο στην ώρα. 9 το Σάββατο, Κυριακή 8.30 και το επόμενο Σαββατοκύριακο 24-25. Πάλι με 9 και 8.30. Είναι Σάββατα, Κυριακές 8.30. Λίγο πιο νωρίς, γιατί είναι και για να γυρίσουν και πιο γρήγορα στο σπίτι οι υποποιητές. Να συντελεστές να τους πούμε. Συντελεστές να τους πει η Εύη που έχει καλύτερη μνήμη από μένα και είναι πιο ξεκούραστη από μένα. Είναι σίγουρο. Λοιπόν, κείμενο, σκηνοθεσία, είναι η Νίκη Ποζίδου. Ηθοποιή τώρα. Η Νίκη Ποζίδου. Παίζει τη σύζυγο, ο Άκης Αποστολίδης που παίζει τον σύζυγο, η Ζακλίν Τσαουσίδου που παίζει την κόρη και εγώ η Εύη Μονίρ που παίζω την αδερφή της Μίρκας. Της Μίρκα. Λοιπόν, στο θέατρο Σοφούλη τα φώτα εδώ τα έκανε η Νίκη μαζί με τον Ανέστη τον Αταρτίδη. Μουσική η επένδυση Νίκη Ποζίδου. Τώρα να αρχίσω τα άλλα. Αφήσα Γιάννης Ερμίδης, το σποτάκι το ηχητικό ο Θανάσης ο Ζλατάνος, το σποτάκι που μέσα στο ηχητικό παίζει με βίντεο ο Άκης Αποστολίδης, επικοινωνίας υπεύθυνος επικοινωνίας ο Άκης Αποστολίδης, να σκεφτώ ένα λεπτό. Και η Έρη η Χριστοφορίδου, φίλη μας. Ναι, επίσης υπεύθυνη.
λένε, επικοινωνία. Φωτογράφηση Κωστής Ασικέλης. Έχω ξεχάσει κάτι. Ρούχα η ομάδα μας, εμείς. Το σαλόνι μας. Το σαλόνι μας. Άντζελα, δεν θέλει το επώνυμο. Σαν Άντζελα. Ποιο είναι, έχω ξεχάσει κάτι άλλο. Και να ξεχάσουμε δεν πειράζει. Θα μας συγχωρήσουν. Χορηγεί πολύ και τους ευχαριστούμε γι' αυτό. Πολλά διάφορα μαγαζιά. Αυτά και με πολύ αγάπη προσπαθήσαμε να παρουσιάσουμε κάτι. Κάτι πριν κλείσουμε εγώ να... Βεβαίως. Γιατί με ρώτησες πριν, Γρηγόρη, για το Παρίσι. Λέει κάποια στιγμή, όλα εδώ μέσα είναι αποπνικτικά, θέλω να φύγω. Έχει τάσεις φυγής ούτως ή άλλως. Αν το πάρω και στα σημερινά δεδομένα όμως, το σύγχρονο, το τώρα, το σήμερα, όλοι τι λέμε, καλύτερα να φύγουμε από εδώ που είμαστε, να πάμε στο εξωτερικό, θα είναι καλύτερα. Ελπίζουμε για κάτι άλλο. Μες στην αιμονή της, λοιπόν, όλα είναι... Καλά, πρέπει να φύγει από το πρόβλημά της, οπότε πρέπει ούτως να φύγει από την χώρα. Αυτό την ακολουθεί όμως πάντοτε. Δηλαδή γι' αυτό και την βλέπουμε ότι πάει να ξεφύγει. Στην ουσία πάει να αυτοκτονήσει, αλλά τελικά δεν ξέρουμε τι έκανε στο τέλος. Ανοιχτό το κείμενο για τον κάθε θεατή ανάλογα με τις εμπειρίες που έχει. Αντιλαμβάνει τα δικά του πράγματα, χωρίς βέβαια να θέλω να συμφωνεί με τη δική μου κοσμοθεωρία. Παρουσιάζω κάτι, απλά θέλω να ρυθμίσω λίγο το κριτήριο του θεατή. Γιατί μην ξεχνάτε, ο σκηνοθέτης είναι ο πρώτος θεατής ενός θεατρικού κειμένου και μοναχικός. Και πρέπει πριν την παράσταση να πιάσει τον παλμό του κειμένου για να μπορέσει να το παραστασιολογήσει και να το απευθύνει. Και να έχει επιτυχία. Και να ερμηνεύει το σήμερα. Κοίταξε, έτσι πως συντονισμένα δούλεψες και το κείμενο αλλά και την σκηνοθεσία, πιστεύω ότι είναι αντιληπτό από τους θεατές. Εμείς είχαμε την πρόβα βέβαια, αλλά δεν έχει σημασία. Ξεκινώντας από αύριο, να μην πω από σήμερα, γιατί έχουμε περάσει τη 12η νυχτερινή, νομίζω ότι θα πάει πολύ καλά. Θα έχει και τα πολλά μηνύματα που θα πρέπει να αντιληφθεί και να πάρει ο άλλος παρεμβόντας. Και ουσιαστικά αυτό δεν ήθελες να δείξεις. Φυσικά. Τα μηνύματα. Έτσι οραματίστηκα για το κείμενο αυτό και το συνέλαβα, το έγραψα και θα ήθελα πάρα πολύ, ας πούμε, επειδή γράφω, να δω πώς το βλέπουν και οι άλλοι. Ένας άνθρωπος που γράφει, δεν είναι συγγραφέας, το έχω πει από την αρχή αυτό, η διαφορά του συγγραφέα, είτε λογοτεχνία γράφει, είτε και θέατρο, όπως να είναι ηθοποιός και σκηνοθέτης, το επικοινωνεί με τις λέξεις, ως σημεία. Εμείς όταν γράφουμε, του στείλουμε κιόλας το έργο. Δηλαδή το επικοινωνούμε και με τα άλλα ερμηνευτικά σημεία, όπως είναι εδώ θα έχω εκείνο το φως, θα έχω αυτό το σκηνικό, το σώμα σημείο πάλι. Έτσι κι αλλιώς είσαι συντονίστρια από τη στιγμή που το έχεις γράψει κιόλας, οπότε αυτά τα βάζεις. Και γι' αυτό θα ήθελα να δω και πώς το οραματίζεται κάποιος άλλος. Άσχετα με εμένα. Θα είναι πολύ βοητευτικό νομίζω. Όσοι πιστοί, ας προσέλθουν να κάνουν την αναφορά. Καλή επιτυχία να έχετε. Καλά κουράγια. Ευχαριστώ. Και που ήρθατε να μας δείτε. Να είστε καλά.